πέρα από την πλάκα, Νίκο, mm-hmm. κάποιες απόψεις και έτσι πως τα λες, όχι κάποιες, όλες σχεδόν, κουράζουν. Σκάσε, μωρί! Και εμένα με κουράζουν, με νευριάζουν, δηλαδή... Πες μου γρήγορα μια άποψη που σε κουράζει. Αυτά πολύ γρήγορα. Που λες, η γυναίκα... Σκέψου γρήγορα, μια άποψη, όχι για η γυναίκα. Τώρα θα σε πάρω είμαι μπροστά σου. Δεν μπορείς να γράφεις τώρα κόλπα παιχνίδια. Πες μου μία άποψη που πραγματικά διαφωνείς. Μα δεν θυμάμαι τώρα. Δεν το περίμενα κανένα η αλήθεια είναι αυτή. Δεν θυμάσαι. Ναι, δεν θυμάμαι. Όταν τις ακούω, λέω. Τι λέει το άτομο. Ο τρόπος που τα λέω δεν σου αρέσουν, όχι οι απόψεις. Δηλαδή. Βλέπεις, ίδρωσα. Καλά, κρασιά. Είναι κολλάω, ρε Σινίκο, έτσι πως τα λες. Είχε αναρτήσει ένα βιντεάκι και είχε πει «Η γυναίκα δεν πρέπει να έχει τρίχα από το αυτή και κάτω». Αυτό. Είμαι έτοιμη να σβήσω. Άντε θα πεις καμία ουσία, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ή θα καθόμαστε να κοιταζόμαστε, ό,τι θέλεις. Ποιος ξέρει. Εσύ μου πες, θες τρεις γυναίκες, θέλω κι εγώ τρεις άντρες, έτσι ναι, είπες. Ναι. Όπα. Πιστεύεις πως μπορείς να ικανοποιήσεις τρεις άντρες. Λυσάρες! Σε όλους τους τομείς. Ναι. Πραγματικά, νύπτω τα σπούτσα σου. Δεν μπορεί, ρε. Καταλαβαίνεις πως αυτά που λες δεν είναι πραγματικά. Παίζεται και λιγάκι. Αρχικά... Εσύ αυτά που έχεις δημιουργήσει στο δικό σου κεφάλι δεν είναι ρε, πραγματικά. Μου λες πως μπορείς να ικανοποιήσεις τρεις άντρες. Έλα με φόρα! Ναι, γιατί δεν μπορώ. Και μας βλέπει όλο το Πανελλήνιο και το Πανκύπριον, πώς τα λένε αυτά. Ναι, αφού εσύ τι διαφορετικό έχεις από μένα. Κατάντια, με συγχωρείτε. Κατάλαβες. Παίρνω την ερώτησή σου. Αν μπορείς να παρέχεις και οικονομική στήριξη σε τρεις άντρες, μου λες τώρα. Συναισθηματική στήριξη σε τρεις άντρες. Δεν θα βγάλει πουθενά αυτή η κουβέντα. Γιατί εσύ τι παραπάνω έχεις. Νομίζω ότι είσαι ο Άντριου Τέιτερ, φίλε. Περιπέζει με λίγο η κόρη. Μπορώ να προσφέρω αυτά τα πράγματα σε μια γυναίκα. Τώρα λέει ποτέ ψέματα ο Μάρθος Πουστάνος. Μου λες πως μπορείς να ικανοποιήσεις τρεις άντρες. Ναι, γιατί δεν μπορώ. Σόδομα και εγώ, Μάρια!